πνεύματον δικαίων δε τελειωμένων, τα στρικά στο δούλο σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάτων αυτάσει στη μακαρία ζωή την παράση φυλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα στρικά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας το πεπαιδημένο, Αυτός και τα στρικά στον δούλο σου, σώτερ ανάπαυσο. Ελήν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η Αΐ και άχαντος Παρθένος, η Θεώνας πόρος Κύσσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου, δεομεθάσου επάξον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπέρ αναπαύσεως τας ψυχάς των κεκειμένων δούλων του Θεού, Θεοδόρου, Δημητρίου, Ιερέων, Βασιλείου, Μεθοδίου, Αλεξάνδρου, Ναού, Αθανασίου, Αποστόλου, Γρηγορίου, Νικολάου, Ιωάννου, Χαραλάμπους, Τριανταφύλου, Ααρών, Ισίμ, Δημητρίου, Γεωργίου, Γεωργίου, Σημαίων, Κωνσταντίνου, Πέτρου και Λασκάριος, και υπέρ του συγχωρεθήν αυτόν, Παύλη με ημέτους ιόντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τάξη, τα ψυχάς αυτών εν τα ηλίκη αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών, και άφεση των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών εν της όμορφης. Παράσκου Κύριε. Αιωνία σας ημνήμη εξωμακάριστη και ημνήστε δε φημών. Αιωνία σας ημνήμη εξωμακάριστη και ημνήστε δε φημών. Εκπρόσωπο του Σεβασμιού Πάτου Μητροπολίτου μας, σεβαστές πολιτικές αρχές του τόπου μας, κύριε Γενική Πρόξενε του Μοναστηρίου, μοναδική συγγενή και εξαρχιστίας, κύριε Τάσου Βασιλείου, μου έστω, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου μας, στα αποκαλυτήρια της στρατομής του Μαέστρου της Χοροδίας, του Αριστοτέλη Θεόδωρου Θωμαίδη, που μαζί με άλλους 14 Έλληνες πατριώτες απαρχονίστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής έξω από την Κλαδωράκη Φλόρινα στις 9 Αυγούστου του 1943 και τους οποίους αδιαλείπτως θυμάμαι κάθε χρόνο από τότε μαζί με τις αρχές του τόπου μας. Η αυτονόητη χαρά της παρουσίας όλων επισήμων αρχών, μελών, φίλων και συμπολιτών ολοκληρώνεται από το γεγονός της δημιουργίας, της προσφοράς, της κατασκευής και τοποθέτησης της αναμνητικής προστομής του Μαέστρου, παρουσία της δημιουργού του έργου, της γλύτριας κυρίας Χρήστας Χριστίνας Γκόρνα, των χορηγών της χύτευσης και της τοποθέτησης των λιγνητορυχείων Αχλάδας ΑΕ και της οικογένειας Ρόζας γενικά και τέλος του εμπνευστή και επιμελητή όλων των ενεργειών κυρίου Χρήστου Καϊμάρα, παλαιού μέλους πολλών τμήματων του Συλλόγου με παράλληλη πολυετή θητεία στα Διοικητικά Συμβούλια του Αριστοτέλειου. Η εκδήλωση αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει να πραγματοποιηθεί πριν από 2,5 χρόνια, τον Μάρτιο του 20. Αλλά λόγω της πανδημίας η εκδήλωση αναβαλόταν συνεχώς όσες ημερομηνίες και αν επιλεγόταν. Είμαστε ευτυχείς σήμερα που με τα επίσημα εγγένεια της πρωτομής αποδίδεται ένα ιστορικό και καλλιτεχνικό έργο στο κοινό των φιλοδημιωτών εδώ, στην αυλή του Αριστοτέλη, στην αυλή των θαυμάτων, όπως την ονειρεύτηκε ο άλλος μεγάλος καλλιτέχνης γλύπτης του Αριστοτέλη, Νικόλας Βογούλης, και αποδίδονται οι πρέπουσες τιμές προς τους αξιόλογους δημιουργούς και συντελεστές του. Ταυτόχρονα, εκπληρώνεται ένα ιστορικό χρέος της παλιάς και της νέας γενιάς της Φλόρινας προς έναν ακόμα μοναστηριό και αριστοτελικό που εκτός από τη μουσική και τη χορογιακή προσφορά του στον Αριστοτέλη και στη Φλόρινα ως κάρμα της εθνικής αντίστασης και του πολιτισμού, θυσιάστηκε στα δύσκολα χρόνια της τριπλής κατοχής με άκρος ύπουλο και ατιμωτικό τρόπο, όπως οι υπόλοιποι 14 υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας μας. Σε αυτό το σημείο, δηλαδή στο ιστορικό του υπόβαθρο και τις μετέπειτα δράσεις του, διαφέρει και υπερέχει ο Αριστοτέλης. Προσοχή! Υπερέχει
όχι με την έννοια της επικράτησης, της κυριαρχίας, της επιβολής, αλλά με την έννοια αυτού που υπέρ έχει, που είναι υπέρ πλήρης αξιών, που είναι, που διαθέτει υπέρ πλούτο αρχών, που διαθέτει υπέρ πλήθος εμπειριών και κατακτήσεων, που παράγει και ιδίως διαχειρίζεται καλώς τη μεγάλη και βαρισήμαντη ιστορία του, ως ορφεύς από το 1908. Στόμεν καλός, στόμεν ευλαβός για κάθε τι που σχετίζεται με την ιστορία του Αριστοτέλη και την τοπική ιστορία, χωρίς παραποίηση, χωρίς υποτίμηση. Αυτό εξάλλου δηλώνει και η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα και το Δήμο Φλόρινας. Τη στεφερότητα δηλαδή αρχών και αξιών ως προς την παρουσίαση και την υπεράσπιση της ενιαίας τοπικής μας ιστορίας. Η εκδήλωση άνοιξε με επιμνημόσυνη δέηση από πλευράς Εκκλησίας μας υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του Μαέστρου Θωμαίδη, αλλά και των άλλων μαρτυρικών πεσόντων υπέρ της ελευθερίας της Ελλάδας των πατριωτών μας που παραβρίσκονται χωρίς να τους βλέπουμε στον χώρο αυτό. Αιωνία του Συνήθου. Σεβαστές αρχές, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι του Αριστοτέλη, έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα εδώ για τα αποκαλυτήρια της προδομής του απαγχωνισθέντος μαέστρου του Συλλόγου, Θεόδωρο Θωμαίδη. Στη γωνιά του Άγριου Χώρου, που ο Σύλλογος την έχει μετατρέψει σε ιερό τοπικό μνημείο, οι κάτοικοι της πόλης μας και βασικά οι νέοι της έρχονται σε αντιδίδευτη επαφή με τη θυσία, την προσφορά και τη δράση των μελών του Συλλόγου. Τα μνημεία. Τα μνημεία είναι για τον άνθρωπο μαρτυρίες της ιστορίας του. Είναι αυτά που ενισχύουν την αυτογνωσία του, την εθνική του συνείδηση και τον βοηθούν να προσδιορίσει τη θέση του ανάμεσα στους άλλους λαούς. Η στίχη. Η στίχη υμνούν τις πράξεις των επιθανών ανδρών. Ο Ευρυπίδης στην Ανδρομάχη αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο χρόνος τη μνήμη δεσβήνει των αγαθών ανδρών. Η αρετή τους λάμπει ακόμη και μετά το θάνατό τους. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα για να μνημονεύσουμε μέσω της γλυπτικής, τη θυσία, την τόλμη και την αρετή του άναδρα δολοφονηθέντος Μαέστρου Θεόδωρου Θωμαίδη. Γεννημένος το 1907 στο μοναστήρι, ο Μαέστρος εκδήλωσε από πολύ νωρίς την κλίση του στη μουσική, αφού σε ηλικία μόλις 8 χρόνων έπαιζε μαντολίνο και κιθάρα. Στα 17 του τελείωσε το γυμνάσιο και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνέχισε τη φοίτησή του στο κρατικό οδείο. Αποφύτησε το 1928 ως αριστούχος πτυχιούχος μουσικής, κατέχοντας και τα πτυχία αρμονίας και χάλκινων οργάνων. Λίγα χρόνια αργότερα, διετέλεσε διευθυντή στα οδεία Κοζάνης και Καβάλας. Ενώ επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, προσλήφθηκε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφωνικού Σταθμού, όπου και παρέμεινε ως το 1942. Το 1942 υπήρξε χρονιά ορόσημο για τη ζωή του, καθώς τότε, σε ηλικία 35 ετών, καταφθάνει στη Φλόρινα και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της ανδρικής και της μεικτής χοροδίας του νεοειδρυθέντος συλλόγου ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης, από την ίδρυσή του, υπήρξε παιδί της αντίστασης της Φλόρινας. Μία πολιτιστική, αντιστασιακή προσπάθεια διατήρησης και ανύψωσης του εθνικού φρονήματος, που χρειάστηκε μόλις 112 ημέρες κατοχής για να ιδρυθεί. Ένας σύλλογος που με παρησία διακήρυτε την ελληνικότητα της Φλόρινας, είτε τραγουδώντας, είτε ψάλλοντας, είτε παρελάβοντας στους κεντρικούς δρόμους, στα θέατρα και τις αυλές. Η χοροδία του υπήρξε η πρώτη πανφλωρινιώτικη πολιτιστική ασπίδα ενάντια στις προσπάθειες αφελληνισμού της Μακεδονίας από την βουλγαρική προπαγάνδα. Ο λόγος που ο Θωμαίδης ήρθε στη Φλόρινα, όπως ο ίδιος έλεγε, ήταν επειδή ήθελε να παρουσιάσει κάτι δικό του, όσο το δυνατόν εγκύτερα στην ιδιαίτερη πατρίδα του μοναστήρι. Υπό τη διεύθυνσή του, η χοροδία ανανεώθηκε και μεγάλωσε. Τα μέλη της ανέρχονταν περίπου σε 150 άτομα, ενώ το ρεπερτόριο εμπλουτίστηκε με νέα τραγούδια. Καρπός του μόχθου και των προετοιμασιών υπήρξε η εξόρμηση της ανδρικής και της μεικτής χοροδίας στη Θεσσαλονίκη, όπου έδωσε τρεις συναυλίες. Μία στο Βασιλικό Θέατρο, μία στην αίθουσα του κινηματογράφου Τιτάνια και μία μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σημερινή Ροδόντα.
σε άρθρο της η εφημερίδα Έθνος στις 26 Ιουνίου του 1943 χαρακτηρίζει τη χοροδία του Αριστοτέλη ως μια πρώτη σοβαρή εξόρμηση έξω από τα σύνορα της περιφέρειας της Φλόρινας, που δεν είχε απλά καλλιτεχνικούς σκοπούς. Σκοπός της ήταν να αναδειχθεί πως μέσα σε αυτούς τους χαλιακούς καιρούς, μέσα σε αυτούς τους καιρούς της αναρχίας, υπάρχουν νέοι που σκέπτονται και εργάζονται για το πλούτο του πνεύματος και της ψυχής. Και πράγματι, οι κριτικές από το τύπο της Θεσσαλονίκης υπήρξαν διθυραμβικές. Την ίδια μέρα, 26 Ιουνίου του 1943, 1,5 μήνα πριν τη σύλληψη του Μαέστρου, η εφημερίδα Νέα Ευρώπη έγραφε γι' αυτόν ότι θα άξιζε να γραφούν πολλά και να προβληθεί το έργο του σαν παράδειγμα. Και για τον Αριστοτέλη, ότι είναι ένας σύλλογος που προβαίνει σε δουλειά εντατική, μια δουλειά αληθινά εθνική. Και όντως, ο Μαέστρος δεν ήθελε αμοιβώς να παίζει μουσική. Ήθελε να βρει την ευκαιρία να τραγουδιέται και ο εθνικός ύμνος ενώπιον των Γερμανών καταπατητών. Με τη χοροδία του Αριστοτέλη, ο Θωμαίδης πραγματοποιώντας εμφανίσεις στη Φλόρινα ενώπιον του Γερμανού Φρούραφου, στην Έδεσα και στη Θεσσαλονίκη, προέκυψε μια πολιτιστική απάντηση ανάτασης του εθνικού φρονήματος των κατεκτημένων Ελλήνων έναντι της βουλγαρικής προπαγάνδας που προσδοκούσε την οικειοποίηση της ελληνικής γης. Η δράση όμως του Μαέστρου για την ελληνικότητα της περιοχής τον στοχοποίησε. Το αποτέλεσμα ήταν η σύλληψή του. Στα μεσάνυχτα στις 8 Αυγούστου 1943, με το πρόσχημα της ανάκρισης ως απάντηση των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων, στην επιχείρηση Ενέδρα που οργανώθηκε εναντίον τους από την αντιστασιακή ομάδα έξω από το χωριό της Κρεδωράκης. Στην Ενέδρα είχε σκοτωθεί ένας Γερμανός στρατιώτης και συνελήφθησαν άλλοι δύο. Ο τοπικός τύπος της περιοχής είχε καταγράψει χαρακτηριστικά τη δίψα των Γερμανών για εκδίκηση. Πράγματι, την επόμενη μέρα, στις 9 Αυγούστου, ο Θωμαίδης μαζί με 14 ακόμη αθώους οδηγήθηκε στην Αγχώνη κοντά στο χωριό Κλαδωράκη. Το μένος των Γερμανών υπήρξε τέτοιο που εξέδωσαν διαταγή τα σώματα των 15 νεκρών να παραμείνουν κρεμασμένα επί 3 ημέρες, όσο και η διορία που είχε δοθεί για την απελευθέρωση των δύο στρατιωτών τους. Μετά το πέρας των τριών ημερών, παρουσία Γερμανών, έγινε η αποκαθήλωση και η ταφή των άψυχων σωμάτων σε παρακείμενο χωράφι. Ένα μέλος του Αριστοτέλη, που εκείνη την εποχή δούλευε ως εργάτης, κατά την ταφή απέσπασε με κίνδυνο της ζωής του τη θηλιά του Μαέστρου και την παρέδωσε μετά από χρόνια στον Σύλλογο. Η θηλιά τοποθετήθηκε σε ειδική θήκη και φυλάσσεται μέχρι και σήμερα ως κειμήλιο στον Σύλλογο. Από το 2012 ως τις αρχές του 2015 εκτέθηκε στο Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Δρέσδη της Γερμανίας σε έκθεση κειμηλίων για τις τριδιοδίες των Ναζί. Το 1981, με εισφορές μελών, ο Σύλλογος ανοίγει μνημείο στο τόπο της μαζικής εκτέλεσης, καλλιτεχνική δημιουργία του κ. Γρηγορίου Χατζηλάμπου, μέλος τότε του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλη. Στο μνημείο, που όλοι γνωρίζουμε, απεικονίζεται μια αντιστραμμένη Αγχώνη, σύμβολο της ουράνιας δόξας και της έλευσης των 15 αθώων στη σφαίρα της Αθανασίας. Ο Θωμαίδης, πνεύμα δημιουργίας, ελευθερίας και εθνικής ανεξαρτησίας, δεν φοβήθηκε να θέσει τον εαυτό του βορρά στους Γερμανούς κατακτητές και να θυσιαστεί. Αθώοι και ήρωες είναι όσοι θυσιάζονται για να προστατεύσουν τα ιερά τους κόμματα, τις θάλασσες, τον πολιτισμό της χώρας τους και έτσι ξεχωρίζουν από όσους δηλιάζουν και κρύβονται τη δύσκολη την ώρα, την ίστατη στιγμή. Ο Αριστοτέλης, όπως καταγράφει η κυρία Σοφία Ιάδου Τάχου, καθηγήτρια ιστορίας, πλήρωνε με την απώλεια του Μαέστρου τις επιτυχίες του, την έντυρη του και την αποτελεσματικότητα από μέρους του της προβολής της ελληνικής κουλτούρας στην Φλόρινα. Ο εκφοβισμός, τα γερμανικά αντίπεινα, η ισχύ των όπλων και το δίκαιο του ισχυρότερου οδήγησαν στη δολοφονία ανώνυμων ηρώων, φιλήσυχων πολιτών, αλλά και επώνυμων, ανήσυχων πολιτών, όπως του Μαέστρου, αλλά και του Αργύρη Εξάρχου, σε μια άλλη μαζική εκτέλεση της εποχής. Ωστόσο, απέναντι στη δύναμη των όπλων του γερμανικού στρατού, όλοι αυτοί οι αθώοι υπήρξαν ήρωες που μνημονεύονται γιατί κατάφεραν με μαεστρία να αντιτάξουν τη δύναμη του μυαλού, της μουσικής, του πολιτισμού, και με τη θυσία τους να μην επιτρέψουν στα ζυζάνια των Βουλγάρων
να οδηγήσουν στην κατάρρευση του ελληνικού φρονήματος. Αρρωγοί και συμπαραστάτες, στην προσπάθεια επαναφοράς του Μαέστρου στο Σύλλογο της Ψυχής του, η οικογένεια Ρόζα, με την κυρία Βαλίνα Ρόζα, διευθύνουσα σύμβουλο των Επιτελεχείων Αγλάδας, και τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόζα, πρόεδρο της κοινότητας Φλόρνας. Η καλλιτέχνη της υποτομής, κυρία Χριστίνα Ντόλμα, εκπαιδευτικός και αντιλήπτρια, και ο κύριος Χρήστος Καϊμάρας, ακούραστο πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, καθώς και οι εκπρόσωποι των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών που υποστηρίζουν τη σημερινή εκδήλωση. Η θυσία του Θωμαίδη των 7 παιδών, αλλά και τόσων άλλων ηρώων, πρέπει να λειτουργεί ενισχυτικά και να δυναμώνει τη θέλησή μας για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων και την εθνική μας ανεξαρτησία. Με τη σημερινή τελετή, αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή σε έναν καλλιτέχνη που πρόσθεσε με το αίμα του τη δική του σελίδα στην ιστορία του Συλλόγου, στην ιστορία της Φλόρινας, στην ιστορία της Ελλάδας. Η προτομή του Θωμαίδη στον αύριο χώρο του Αριστοτέλη συμβολίζει την επιστροφή του Μαέστρου στο σπίτι του. Εκεί όπου διέθυνε τη χοροδία του. Εκεί όπου ο ελληνικός εθνικός ύμνος ακουγόταν ενώπιον των Γερμανών καταρακώνοντας την βουλγαρική προπαγάνδα. Εκεί όπου αποφάσισε να ταχθεί γνωρίζοντας την πιθανότητα να πληρώσει την επιλογή του ακόμη και με την ίδια του τη ζωή. Κλείνοντας, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η υποχρέωσή μας ως συνεχιστές της ιστορίας δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση της μνήμης των γενναίων. Είναι εθνική και ηθική μας υποχρέωση σε καιρούς κοντινούς να παραμένουμε περήγραφοι και έτοιμοι να αγωνιζόμαστε για την προάσπιση και την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιών, αν θέλουμε να συνεχίζουμε αντάξει της ιστορίας που μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας και να διαφυλάξουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Η προτομή που αποκαλύπτεται σήμερα είναι το λιγότερο που οφείλουμε εμείς οι Φλωρινιώτες στο Μαέστρο Θεόδωρο Θωμαίδη. Τιμή στους ήρωες και χρέος μας τιμή. Ευχαριστώ. Έδειξε ευγνωμοσύνης, τιμά την δημιουργό, τον χορηγό και τον έχοντα την έμπνευση και την ευημέρεια του έργου με τιμητικές πλακέτες που θα απονείμουν δύο παλαιοί προέδροι και ο νυν πρόεδρος του συλλόγου μας, καταδεικνύοντας τη συνέχεια της ιστορίας του Αριστοτέλη και το αδιέρετο των διοικήσεων του συλλόγου. Ο Αριστοτέλης τιμά την κυρία Γκόλνα Χριστίνα, η γλύπτρια με έμφυτο και χρηστοποιημένο καλλιτεχνικό ταλέντο, καθώς είναι πτυχιούχος της Σχολής Αγρονομικών Τεχνών Φλόρινας. Έβλασε την προτομή από παλιές φωτογραφίες εποχής και την προσέφερε δωρεάν στον Σύλλογο προκειμένου να χυτευθεί και να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Σε μια εποχή πολυπίκυλης κρίσης, ενάντια στο θέμα της ιδιωτείας που τίνει να επικρατήσει σε κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής μας, η πράξη της κυρίας Γκόλνα συμβάλλει στην προσπάθεια που κάνουμε για να διατηρήσουμε την τοπική ιστορία ενεργή, ενοποιημένη και αποδεκτή από όλους, όπως και την ιστορία του Αριστοτέλη, εξασφαλίζοντας την υπερογδοντάχρονη πορεία και το αύριο του Συλλόγου. Επιπλέον, η κυρία Γκόλνα έχει ήδη πλάσει την προτομή του άλλου μεγάλου ονόματος της Φλόρινας, ευεργέτου της Φλόρινας και του Αριστοτέλη, του τυφλού ήρωα του 1940, Δημητρίου Λιώτση, την οποία και προσφέρει και αυτή στον Αριστοτέλη για μελλοντική χύτευση και τοποθέτησή της παραπλεύρος του μηνύου των 7 ηρών 1944, όταν οι οικονομικές συνθήκες του Συλλόγου το επιτρέψουν ή κάποια άλλη χορηγία. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου της περίοδου 1989-1991, κ. Δημήτριο Στήλο, να επιδώσει την τιμητική πλακέτα στην κυρία Χριστίνα Γκόλνα. Ξέρει να τιμά τους ήρωες, ξέρει να τιμά
τις εθνικές επαιτίους και είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό. Εγώ έχω φιλοτεχνήσει, όπως είπαμε, και άλλες προσωπικότητες φιλοτεχνιωτών που έχουν δώσει τη ζωή τους, έχουν προσφέρει στον τόπο μας. Πιστεύω ότι πρέπει να τους τιμούμε, πρέπει να τους μνημονεύουμε, γιατί αυτό αποτελεί και ένα παράδειγμα για τις νεότερες γενιές. Όταν ο κύριος Χαϊμάρας πριν από 3 χρόνια απευθύνθηκε σε μένα και μου ζήτησε να φιλοτεχνήσω την πρωτομή του πρώτου μαέστρου του Αριστοτέλη, του Φόδωρου του Θωμαίδη, ένιωσα συγκίνηση αλλά και ένα μεγάλο άγχος για το πώς θα αποδώσω με ακρίβεια ένα πρόσωπο το οποίο φυσικά και δεν το ζήσαμε και υπήρχε μία μοναδική φωτογραφία στο αρχείο του Αριστοτέλη. Το να δώσει στην τριβιάστατη μορφή από μια απλή φωτογραφία εκείνης της εποχής που δεν ήταν και τόσο καθαρή, είναι κάπως δύσκολο. Πιστεύω ότι το κατάφερα και θα το δείτε, αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να αφήνουμε κάτι για τις νεότερες γενιές, να μην ξεχνούν το πρόσωπο που έχουν δώσει τη ζωή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο Καϊμάρα για την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή του στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Αριστοτέλη που με αυτή την πλακέτα με τιμά ιδιαίτερως ως γλύτριο και ως εκπαιδευτικό, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο τους μαθητές μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αριστοτέλης τιμά τα Ελληνοτουρκία Ελλάδας ΑΕ με τη διαφήμουσα σύμβουλο κυρία Βαλίνα Ρόζα. Τα Ελληνοτουρκία Ελλάδας ΑΕ και η διαφήμουσα σύμβουλο κυρία Βαλίνα Ρόζα ανταποκρίθηκε με ευγένεια στο αίτημα για την κάλυψη των αναγκών χύτευσης και τοποθέτησης της πρωτομής. Η οικογένεια Ρόζα, όπως γνωρίζουν οι πάντες, αλλά επιβάλλεται πάντοτε να υπενθυμίζεται, διαχρονικά συμπαραστέκεται και βοηθά τις δράσεις και τα επιμέρους τμήματα του Αριστοτέλη εδώ και δεκαετίες, με διάφορους τρόπους και μέσα. Για τους λόγους αυτούς, επάξια, έχουν ανακηρυχθεί μεγάλοι ευεργέτες του συλλόγου μας. Ήδη μια άλλη χορηγία της οικογένειας Ρόζα στολίζει τον χώρο αυτό. Πρόκειται για το άγαλμα του Αριστοτέλη, το σήμα κατατεθέν του συλλόγου μας, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από έναν άλλο μαθεράπευτα φλωρινιώτη και αριστοτελικό, τον αείμνηστο μεγάλο καλλιτέχνη της παλιάς γενιάς, τον γλύπτη Νικόλα Οδογούλη. Ο Αριστοτέλης μιλέθηκε, χιτεύθηκε και τοποθετήθηκε εξ ολοκλήρου με χορηγία της οικογένειας Ρόζα κατά το πρόσφατο παρελθόν, στις 23 Οκτωβρίου του 2013. Παρακαλούμε τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου της περίοδου 2003-2011, κύριο Αριστίδη Μίτκα, να επιδώσει την τιμητική πλακέτα στην κυρία Βαλίνα Ρόζα, διευθύνουσα σύμβουλο των Λειτουργείων Αχλάδας ΑΕ. Αγαπάμε πολύ όμως και τον κύριο Τάκη Καϊμάρα, φίλο του παπά μου και της οικογενείας. Οπότε δεν θα μπορούσα με τίποτα να αρνηθώ όταν ήρθε στο γραφείο μου πριν από 3 χρόνια και μου ζήτησε την οικονομική αλλαγή για να εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο φιλοτέχνησε με πολύ μεγάλη επιτυχία ήρθε στην Αγκόλα. Χαίρομαι πολύ που σήμερα αποτύχει το έργο έναν χώρο τιμής σε έναν σπουδαίο μουσικό, κυρίως όμως έναν σπουδαίο Έλληνα. Και είμαι πολύ ευτυχής που η εταιρεία μας και η οικογένειά μου είχε έστω αυτή την ελάχιστη συμμετοχή σε αυτό. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Αριστοτέλης τιμά τον κύριο Χρήστο Καϊμάρα, ένα από τα παλαιότερα και πιο ενεργά μέλη του Συλλόγου και μέλος πολλών διοικήσεων του Συλλόγου μας, του οποίου η έμπνευση, οι προσπάθειες και ο πολυετής κόπος ανταμείβονται σήμερα. Ένθερμε το μέλος πολλών κοινάτων του Αριστοτέλη με γνώση πολλών ιστορικών παραμέτρων της τοπικής ιστορίας και της πορείας του Συλλόγου από την ίδρυσή του, αποτελεί σημείο αναγνώρισης και προσφοράς της προηγούμενης γενιάς αριστοτελικών
και ιδεατό πρότυπο ιστορικών αναφορών για τους νεότερους. Τον ευχαριστούμε και πάλι για την έμπνευση, την υπομονή και την επιμονή του για το συγκεκριμένο έργο και για ό,τι έχει προσφέρει στον Σύλλογο. Όπως ομολογεί και ο ίδιος, παραμένει πάντοτε επιστρατευμένος όταν και όπου χρειαστεί για τον Αριστοτέλη. Παρακαλούμε τον ίδιο Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο Χατζησεφάν, να επιδώσει την τιμητική πλακέτα στον κ. Χρήστο Καϊμάρη. Ίσως να είμαι ένας από τους τελευταίους επιζώντας του Αριστοτέλη, του αιώνιου Αριστοτέλη. Είχα πάρει όρκο να τιμήσω τον άντρα. Σήμερα είναι γεγονός. Έγινε πραγματικότητα. Η μεγάλη οικογένεια των γονιτών της οικογένειας Ρόζας, με την Γειτονική Αθνάδας, το έκαναν πραγματικότητα. Η κυρία Χριστίνα Κόρδα Αγαπετάνου, με τη σμήλη της, έκανε πραγματικότητα το έργο. Σήμερα ο Μέστρος στέκει εδώ. Σήμερα ο είναι έμπροστά μας και θα μείνει στον αιώνα. Σήμερα είναι στον αιώνα των αιώνων ο Μαέστρος Θεόδωρος Θωμαίδης. Σας ευχαριστώ πολύ. Δείξτε το φιόγκο. Ωραία. Ναι, ναι. Άντε, έχετε από τον βουλευτή Φλόρινας, κύριο Ιωάννη Αντωνιάδη. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κύριο Σωτήριο Γόσμου. Από τον Δήμαρχο Φλόρινας, κύριο Βασίλειο Γιαννάκη. Από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Φλόρινας, κύριο Κωνσταντίνο Ρόζα. Από εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Από τον Αριστοτέλη και τον Πρόεδρό του κ. Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο Χατζηστεφάνου.